Ότι αυτή η δυνατή φωνή θα ακουστεί. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω τον Δήμαρχο του Πόρου, κύριο Γιώργο Κουτουζή, στη σκηνή, για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και που στηρίζετε ενεργά αυτή την εκδήλωση. Καλησπέρα σε όλους. Κυρία Νικολακοπούλου, κύριε Μπουτσικάκη, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, ποριώτες και ποριώτισες, κυρίες και κύριοι. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που σας καλωσορίζω στο όμορφο νησί μας, τον Πόρο, και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας απόψε εδώ για το σημαντικό σκοπό στο στόχο της εκδήλωσης Θάλασσα Μάνα. Πιστεύω ότι η απόψινή εκδήλωση, εκτός από το άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, θα συνδράμει πολύ σημαντικά στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την διάδοση του μηνύματος ενάντια στην ανάπτυξη περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας στον Πόρο, τον Αργοσυρωνικό, αλλά και την ευρύτερη ελληνική επικράτεια. Η θέση μας ενάντια σε υδατοκαλλιέργειες είναι ένα μήνυμα που ο Δήμος Πόρου στέλνει σταθερά προς κάθε κατεύθυνση. Ως Δημοτική Αρχή πρεσβεύουμε και στηρίζουμε αυτό από την πρώτη στιγμή και συνεχώς, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την μάχη ενάντια στις υδατοκαλλιέργειες και την απειλή της εφαρμογής του χωροταξικού σχέδιου βιομηχανικής ανάπτυξής του, που περιλαμβάνει ίδρυση βιομηχανικής ζώνης ιχθυοτροφίων. Η πρόβλεψη του νομοθέτη είναι η ζώνη αυτή να καταλαμβάνει το 1 τέταρτο του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου της Καλαβρίας, με ανάλογη αύξηση της παραγωγής ψαριών και της μόλυνσης που απορρέει από τη δραστηριότητα αυτή. Είναι ρητά εκπεφρασμένη η θέση μας ενάντια σε μια τέτοια εξέλιξη και έχουμε προβεί ήδη σε μια σειρά επαφών με την κυβέρνηση αλλά και διοικητικών και νομικών ενεργειών, εξαντλώντας κάθε δυνατό νομικό μέσο, με μόνο σκοπό την αναστολή και την ακύρωση ίδρυσή της καταστροφικής για τον Πόρο που αεί. Στην προσπάθειά μας αυτή συμβάλλει σημαντικά η συνεργασία με την καθετή, της οποίας πρωτοβουλία αποτελεί η διοργάνωση της απόψινής εκδήλωσης που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Δήμου Πόρου. Ως Δήμαρχος και ως πολίτης εκφράζω την αγωνία που μοιραζόμαστε όλοι σχετικά με το μείζον θέμα της βιομηχανικής ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών που αποτελεί σοβαρά τις ελληνικές θάλασσες. Την ίδια αγωνία που εκφράζουν και οι συνάδελφοι δήμαρχοι των Δήμων Βορείας Κοινουρίας, Δυτικής Λέσβου, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Κύμης, Αλιβερίου, Ξηρομέρου, Σαλαμίνας, Πετσών και Τριζινίας Μεθάνων που στηρίζουν την απόψινή εκδήλωση. Είμαι σίγουρος ότι θα κατορθώσουμε να βρούμε μια κοινή οπτική και θα χαράξουμε μια κοινή γραμμή ώστε το φυσικό και θαλάσσινο περιβάλλον που θα παραδώσουμε σε επόμενες γενιές να είναι εκείνο που κληρονομήσαμε και όχι περιοχές υποβαθμισμένες. Και τρία τελευταία πράγματα. Προσωπικά εγώ σαν Δήμαρχος Πόρου θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια Δουζίνα που διαμέσου της καθετής βοηθάει τόσο πολύ το Δήμο μας και τον Πόρο να πετύχουμε αυτό το μεγάλο σκοπό. Δεύτερον, στη γωνία πίσω υπάρχει ένα γραφείο που όλοι μπορείτε να πάτε με ένα barcode και να βάλετε μια ηλεκτρονική υπογραφή που θα συλλέξει η καθετή και θα τη διαδώσουμε παντού ακόμα και μέχρι την κυβέρνηση. Και ένα τρίτον, τη Δευτέρα ο Δήμος Πόρου μαζί με την καθετή, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και σημαντικά ευρήματα μεγάλων μολύσεων, θα μεταβούμε στην Πειραιά και θα υποβάλουμε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε κύριε Δημαρχέ. Θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω σκηνή την Εύα Δουζίνα, συνειδητήρια της καθετής, πρόεδρο του Ιδρύματος ΡΑΟΣ, πολιώτησε και ξαδέσου μου, η οποία είναι η κινητήρια δύναμη της εκστρατείας Θάλασσα Μάνα. Η Εύα, μαζί με όλη μας την ομάδα, έχει αφοσιωθεί στην προστασία των θαλασσών μας. Ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ, Θεή μου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στη μοναδική συναυλία Θάλασσα Μάνα, μια βραδιά αφιερωμένη στην προστασία των θαλασσών μας.
Θέλω να σας μιλήσω στα ελληνικά, γιατί η καρδιά μου είναι πιο ελληνική από την προφορά μου. Είναι μεγάλη μας τιμή που η σπουδαία καλλιτέχνηδα Λίνα Νικολακόπουλου βρίσκεται σήμερα εδώ και έχει σχεδιάσει με τόσο μεράκι και ευαισθησία αυτή τη συναυλία. Μαζί με τους καταξιωμένους τραγουδίστρες Θοδωρή Βουτζουκάκη και Ελένη Δημοπούλου και τέσσερις εξαιρετικούς μουσικούς, απόψε θα τιμήσουμε τη θάλασσα, την πηγή ζωή που μας ενώνει όλους. Σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, η θάλασσα μας κινδυνεύει από την αλογίστη επέκταση των βιομηχανικών ηθιοκαλλιεργειών. Στον Βόρο, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, η αυξημένη δραστηριότητα των ηθιοκαλλιεργειών απειλεί τη θαλάσσια ζωή, τα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινότητες. Τα λιβάδια Ποσειδονίας, το μεευτήριο της θάλασσας, καταστρέφονται, ενώ η μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος γίνεται όλο και πιο εμφανής. Μετά από την επικείμενη επέκταση, οι ηθιοκαλλιέργειες θα αγγίζουν 240.000 στρέμματα από τις ακτές μας, 24 φορές παραπάνω από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Δεν είναι απίστευτο. Μιλάμε για μία απειλή για το περιβάλλον, αλλά και για τον τουρισμό, την τοπική οικονομία και την ταυτότητα του τόπου μας. Πρέπει να δράσουμε τώρα για να προστατέψουμε αυτό που ανήκει σε όλοι μας. Αγαπητοί φίλοι, η παρουσία σας απόψε μας θυμίζει ότι η προστασία των θαλασσών μας είναι ένας αγώνας που μας αφορά όλους και όλες. Κάθε πράξη μας, όσο μικρή είναι και αν φαίνεται, είναι σαν μια σταγόνα. Όταν αυτές οι σταγόνες ενωθούν, μπορούν να φέρουν ένα ωκεανό αλλαγής. Αυτή η συναυλία είναι ένα συμβολικό και ουσιαστικό κάλεσμα να γίνουμε όλοι η σταγόνα που θα κάνει τη διαφορά, η σταγόνα που θα σώσει τις θάλασσές μας. Όλοι εμείς από την ακτέα και την καθετή σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Μαζί μπορούμε να κρατήσουμε τις θάλασσες ζωντανές για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε, Εύα. Η μουσική έχει τη δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Γι' αυτό θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη συλλογική ενέργεια για να προστατεύσουμε τις ακτές και τις θάλασσές μας. Οπότε τώρα είναι τη στιγμή που περιμέναμε. Με μεγάλη χαρά σας